Είμαστε live. Ρωτάω αν είμαστε live. Καλησπέρα λοιπόν. Ναι. Αφού είμαστε live, ακόμα μια Παρασκευή είμαστε εδώ πέρα με τον κύριο Αλέξανδρο Τσουβέλα. Τον κύριο Διομήδη Πιτουρά. Αυτοί είμαστε. Είναι το King Bet Stories by Novibet. Ψάρεψε ένα μικροφωνάκι. 1,90 έδινε. Λοιπόν, live. Εδώ. Μ' αρέσει να το λέω στα φιλόξενα γραφεία τη King Bet. Είναι φιλόξενα, πάντα είναι φιλόξενα. Ανοίγει μια πόρτα έτσι. Δηλαδή, σαν αναγνώριση. Και μέσα είναι τέσσερις όροφοι με τρία άτομα μέσα και είναι βράδυ και φοβάσαι λίγο. Ναι, ναι. Μπράβο. Ωραία, ωραία, ωραία. Όπως ίσως ξέρετε και αν δεν ξέρετε, να το πούμε τώρα, το King Bet Stories by Novibet είναι το ωραίο live stream που κάνουμε εδώ πέρα με τον Αλέξανδρο κάθε δύο Παρασκευές. Να βολευτώ γιατί αυτά συμβαίνουν σε live εκπομπές. Παλιά στον Πολυχρονίδη και στον Πιτσικόκο που ήμουν στο TV Cosmopolis Live. Μου λέγανε. Έχω άγνωστες λέξεις. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Το ιατρείο του Σταδίου, μια εκπομπή πριν 20 χρόνια, γιατί ήταν η πρώτη μου σε στούντιο, γιατί γι' αυτό θα συζητήσουμε. Έχασε την παρθενιά σου. Όχι, με κατούρισε φυλάκι. Όχι, εννοώ τηλεοπτικά. Με κατούρισε φυλάκι, live. Μου λέγανε, το θες αυτό και η αθεσία να το σηκώσω. Και θέλω να με βάλεις λίγο περισσότερο. Τι είναι αυτή η εκπομπή και τι κάνει εσύ. Είχα πάει καλεσμένος πρώτη φορά, ήταν η πρώτη μου φορά. Και μου λένε, έλα να κάνεις κάτι αστείο. Εγώ έκανα κάτι υπόψη γκαράκιδες, κάτι τέτοιο, κάτι περίεργα. Με τον Πολυχρονίδη παρουσιάζει τροχό της τύχης. Ήταν η πρώτη εκπομπή. Ωραία. Και είχαν δύο σκυλάκια. Ωραία. Γι' αυτό συμβαίνουν αυτά. Και τα είχαν φέρει από μια φιλοζωική για υιοθεσία. Και λέω, εγώ αυτός είναι εδώ ο Μάντι. Και κάνε ο Μάντι να. Είσαι παντού! Είσαι παντού! Έκανε ρημάδι, ρημάδι. Και ήταν η πρώτη μου φορά, γιατί γι' αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Ήταν η πρώτη φορά. Ας ελπίσουμε στη συζήτηση απόψε να μην κάποιος κάνει τσίσα του από το επιτελείο ή από εμάς. Ή να μην σηκώσω κάποιον όρθιο. Ή όχι πάνω στο Τσουβέλα, αν πας εκτός, αν θέλει ο Στέλιος εδώ πέρα. Στέλιο θα γίνεις βασιλιάς, αλλά ο Μουφάσα θα πεθάνει. Λοιπόν, την προηγούμενη εκπομπή του Kingbet Stories by Novibet είχαμε ανοίξει ένα πολύ ωραίο θέμα. Φανταστικό θέμα και. Το οποίο ήταν το καλύτερη φάση, η πιο άκυρη φάση που έχετε δει σε μάτς τοπικού ερασιτεχνικού, μάτς μικρών κατηγοριών και. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Είναι πάρα πολύ ωραία και τα σχόλια που έχουν αφήσει στο YouTube. Καλά, ένας πανικός. Ειλικρινά προτείνω να μπείτε να δείτε στο κανάλι της Kingbet στο YouTube το προηγούμενο επεισόδιο. Ότι όσα συζητήσαμε εμείς, ok, αλλά είναι και αυτά που γράψαμε από κάτω. Απόψε τι έχουμε. Έχουμε. Επειδή σε βλέπω, θες να κάνεις share το live. Κάνω share τώρα το live για να μπει ο κόσμος. Δεν παίζει κάτι στο Novi League αυτή τη στιγμή ο Τσουβέλας. Δεν μπήκε για να βρει ένα ακριβές σκορ. Στο Novi League, εσένα που θα πιάσεις 20 σκορ θα σε δίνω. Προσωπικά. Εγώ που δεν μπορώ να πιάσω μια απόδοση 1-32, εάν μου έρθεις εδώ, έπακα 20 σκορ! 20 σκορ! Έφτιαχα Novi League! Το Novi League, για όποιον δεν το έχει ακούσει, είναι ο διαγωνισμός που τρέχει από την Novibet, ο οποίος έχει μια ιδιαιτερότητα, ότι άμα είσαι λίγο, έχεις ένα φάρδος, ας το πούμε... Στο καλό! Μπράβο! Στον πάτο σου! Χωρίς να βάλεις λεφτά, μπορείς να βγάλεις λεφτά. Ναι, και δεν είναι λίγα, είναι 500.000, έτσι. Όχι λεφτά, ένα ψηλικό κοκό, ας πούμε, σοβαρά λεφτά. Το 500 το χιλιάρικο είναι... Ναι, μπαίνεις στο site Novibet, στο Novibet League και βλέπεις ότι έχει να σου επιλέξει, μάλλον επιλέγεις από ένα μάτσο που έχει κάθε μέρα, το σκορ που πιστεύεις ότι θα βγει. Ναι. Χωρίς να ποντάρεις λεπτά, λες ρίχνω 5 στο 1-0. Και να ξέρεις στο Novi League πιάνει, στη ζωή όχι. Δηλαδή δεν πάει ο άλλος να το παίξει σκέτο αυτό. Δηλαδή δεν μπαίνει η Novi League να το παίξει. Το έχω παίξει η Novi League, μην τον κάντε μοιάσω. Και έρχεται. Πολύ μεγάλη κουβέντα είναι ναι, τώρα. Ναι, εγώ μπορώ να προβλέψω τώρα 5 παιχνίδια. Μη σου πω ότι θα πάω να παίξει στο στοίχημα κόντρα για να για κάλυψη. Να είμαι σίγουρο. Είμαι Novi League ή είμαι Novi Bet. Ενώ τα δύο τα πιάσω και έχετε χει φυσικά. Και το κλασικό παίζει νύχτα. Και ξυπνάς το πρωί για να δεις το υπόλοιπο. Κάνεις κάτι τέτοια. Πας στο refresh τρέμοντας. Ναι, ναι, ναι. Πατάς refresh 0,02. Ρούφα! Ρούφα! Δεν πήγε καλά αυτή η πρόθεση. Δεν πήγε καλά αυτή η πρόθεση. Πρώτη φορά σε γήπεδο. Είμαστε το Keeper Stories by κανέναν με αυτό. Έτσι όπως πασάραμε τον Όβιλι. Εδώ τι έχει γίνει. Εδώ γιατί δεν έχουμε βίντεο. We have trouble. Έχουμε κάποιο trouble. Μπορούμε να δούμε και στο live τι γίνεται. Τι έχει γίνει εδώ πέρα, επειδή. Πεζόμαστε, επειδή τα μηχανήματα μας έχουν προδώσει από την κλέπη. Επειδή. Για πάντα ένα play να το προμοτάραμε τη Novi League. Παίζει κανονικά. Είναι καθυστερημένο βέβαια. Καλά, θα το δούμε. Ναι, εντάξει, είμαστε κανονικά. Να το. Άσε να καλησπέρα δούμε. Που έγινε ο Πέλαγος. Καλησπέρα, Λάνια. Ωραία. Εμείς συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε και λέμε απόψε λοιπόν, αν δεν μας έχουν κρεμάσει τα συστήματα και τα μηχανήματα, το οποίο θα το καταλάβουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Αν δεν μας έχουν κρεμάσει. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Πρώτη φορά σε γήπεδο. Το θέμα απόψε είναι πρώτη φορά σε γήπεδο, ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν
θέμα το οποίο, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν ήξερα τι θα μας δώσει. Το συμφωνήσαμε όμως σχεδόν ταυτόχρονα. Ναι, όχι, δικιά σου ιδέα ήταν. Δεν θέλω να το παίξω έξυπνος, αλλά εγώ δεν είμαι βέβαιος τι θα μας δώσει. Έχει επειδή... δώσει θησαυρό. Εντάξει, γιατί έχει και τραγικές εμπειρίες. Δηλαδή... Ναι, με ρωτήσαμε τον κόσμο, λέμε ποια ήταν η πρώτη φορά που πήγες γήπεδο και, η πρώτη φορά που πήγες γήπεδο και τι θυμάσαι από αυτό. Ναι. Επειδή έχουμε πάει σε τρυφερή ηλικία. Εγώ είχα πάει 5 χρονών. Με είχαν πάει 5. Μέχρι, όχι 4, με είχαν πάει 5. Παναθηναϊκός Χόβεντ 5-1. Πότε είναι αυτό? Το 86. 5-1, είχε χάσει 5-2 και ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι η μεγάλη πορεία στην Ευρώπη. Ναι, που μετά νομίζω ήταν τη Γιουβέντιους. Α, με Γιουβέντιους. Μετά, με Φωνιά Δημόπουλο. Μπράβο. Αλλά αυτή που θυμάμαι... Είσαι ευπαθής ομάδα. Είμαι ευπαθής ομάδα για κορονοϊό. Ότι είδα Δημόπουλο έτσι, ας πούμε. Ναι, αλλά Ζάιτς όλους. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Αυτό όμως που θυμάμαι πιο πολύ, αυτή ήταν η πρώτη μου φορά. Αλλά θυμάμαι έτσι κάτι σημαίες. Ο Άκα μιλάμε. Ο Άκα. Όχι λεωφόρος τότε. Ο Άκα. Ναι. Θυμάμαι το Παναθηναϊκός Λεβερκούζεν. Αυτό θυμάμαι πιο πολύ. Εκείνη τη σεζόν. 1-4. Όχι εκείνη τη σεζόν. Okay. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που θυμάμαι πιο έντονα ως πρώτη φορά. Πάλι μικρός. Ναι. Όπου γυρνάω από φροντιστήριο Αγγλικών με εκείνη Κοταρίδης. Δεν έχει καμία σαν τον κύριο Αλέκο. Γεια σου, Κοταρίδη. Όπου τότε στα φροντιστήρια δεν είχαμε σάκα, ξέρω εγώ, μαγνητάκια και. Αγγλικά φροντιστήρια. Αγγλικά. Okay. Ήταν εκείνο ο φάκελο φερμουάρ. Ω, τέλειο, του που είναι σαν ταχυδρόμο σε χωριό, ναι, ας πούμε. Που το πήγαινες με το ένα χέρι, πήγαινες, είχε 9 βιβλία μεγάλα μέσα στο passive voice, πέθαινε. Στα αγγλικά πέθαινε, στο passive voice, την παθητική φωνή, δεν είχες λόγο να ζήσεις και από εκεί και μετά. Και γυρνάω και λέω, πού είναι ο θείος ο Θανάσης? Μη είχαν κανονίσει να με πάνε στο γήπεδο. Και είχαν θεωρήσει έξυπνο να μου πούνε ότι έφυγε χωρίς εμένα, μέχρι που πλάνταξα από το κλάμα, έκανα, είχα γίνει μπλε, μπλαβή. Α, μου πείτε, και πετάχει ο θείος. Έλα ρε βλάκα, μια πλάκα σου κάναμε. Τι happening θείο Θανάση ήταν αυτό. Τι τυρί, βγαίνει από την κουρτίνα, με παίρνει στο γήπεδο θείος ο Θανάσης. Πάρε ένα, πάρε δύο, πάρε τρία, πάρε τέσσερα. Ναι. Λεβερκούζεν. Ναι, Έλμπερ. Κοίτα, είναι ωραίο να... επειδή... Ποιος μας τάχωνε τότε. Ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε, όταν είσαι μικρός, όλα σου φαίνονται γαμάτα, δηλαδή πολύ εντυπωσιακά και ειδικά μια τέτοια εμπειρία με ξεχνιάς κόσμο, ας πούμε, σαν τεράστιο χώρο κτλ. Κοίταγες το, εγώ κοιτούσα το Άκα με... Ναι. Πάω, σ' αγαπάω, μία είναι η ομάδα. Και έλεγα, τι hit φοβερό είναι αυτό. Δηλαδή... Τι hit ήταν, αυτό είναι σύνθημα ή τραγούδι. Τραγούδι μου. Ένας είναι ο Θεός, ο Παναθηναϊκός. Ήτανε... A-A-T's που έπεσε τότε. Πάω, εντάξει, ο καθένας την ομάδα, ρε παιδί. Ποιος το έλεγε αυτό, δεν το ξανακούσα. Δεν έχω ιδέα ποιος το έλεγε. Ξαφνικά νιώθω σαν να είσαι 10 σειρές πίσω εδώ μεταξύ, στο στρατό εννοώ, κατάλαβες. Δεν έχει καμία σειρά. Όχι, πήγα μεγάλος. Πήγα 30 χρονών με μουστάκι. Λοιπόν, είναι ωραίο επομένως επειδή είσαι μικρός και τα βλέπεις και ξέρεις, σου εντυπώνονται ρε παιδί μου. Αυτό ζητήσαμε κι εμείς απόψε από εσάς, ότι τι θυμάστε. Και η ερώτηση ήταν αρκετά ανοιχτή. Δηλαδή ήταν πρώτη φορά γήπεδο γενικότερα. Μπορεί να είναι τοπικό. Ή μπορεί να είναι πρώτη φορά στη Ζήνωνος. Όχι, συγγνώμη, ναι. Δεν ξέρω ποια ομάδα παίζει εκεί. Είναι η... δεν έχει σημασία. Ας το πούμε. Η Ζήνωνη. Για την επόμενη. Η Ζήνωνη του Μπορντό. Ξέρεις, μπορεί να είναι. Λοιπόν, θέλαμε να αποφύγουμε αστεία με Παρθενιά γενικότερα. Δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, οκ. Επίσης σημαντικό που το είδα και σε αυτά που έστειλε ο κόσμος και είναι και η δικιά μου οπτική γωνία σε αυτό, μάλλον και η εμπειρία, είναι ότι η πρώτη φορά στο γήπεδο ήταν ιδιαίτερη και για εμάς που ήμασταν επαρχία που μεγαλώσαμε. Ναι. Επειδή εμείς δεν μπορούσαμε, ρε παιδί μου, δεν έπαιζε να ανέβεις μια Κυριακή ή μια Τετάρτη να πας. Επίσης ήσουν και μικρός, οπότε ξέρεις αφήνει οι γονείς σου. 10-12. Τα τοπικά. Ναι, 10-12 τώρα να πας να δεις ματς. Κατάλαβες. Δηλαδή το γράφουν πολύ αυτό. Εγώ το πρώτο, η δικιά μου εμπειρία, το πρώτο ματς είναι. Ήτανε. Παντελώς άκυρο, πρέπει να είναι 97-98, Παναθηναϊκός Αθηναϊκός 6-1 στο ΆΚΑ, κύπελο. Με Τζαλακώστα. Ποιο Τζαλακώστα, ρε, όχι, Τζαλακώστα είναι πιο παλιά. Και... εκεί ο Αθηναϊκός πρέπει να είναι Β, δεν ήταν, είναι κύπελο. Κύπελο. Είμαι σε ένα θείο μου, στο θείο μου τον Γιάννη, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο θείος ο Θανάσης, λέει, και εσύ, κάτι είναι ένα θείος του γηπέδου. Όχι, είμαι στο θείο του Γιάννη στη Φιλαδέλφεια, έχουμε έρθει με τη μάνα μου Αθήνα. Και είναι, μάλλον είναι καθημερινή και μου λέει πάμε γήπεδο, απόγευμα. Λέω, επιτρέπεται, γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να φύγουμε, πάμε γήπεδο. Ναι. Και πήγαμε σε απογευματινό με τον Αθηναϊκό. Πρέπει να ήταν πραγματικά 20 άτομα στο ΆΚΑ. Δεν είχε καμία σημασία. Και επειδή ήταν απόγευμα. Ρε σιφάκι, σούτα, ρε. Είναι με τον ήλιο χαμηλά και έχουμε κάτσει όλοι πάνω στο διάζωμα στη σκιά. Οπότε φαίνεται εντελώς άδειο. Η ζωή σου τελειωμένη, λες πού είμαι. Τι έγινε. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία μέρα από γήπεδο και.
Έχω να πω ότι είχα τη τιμή να δω και Θεοφύλακτο Νικολαίδη με τον Παναθηναϊκό, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ δυνατό. Και είμαι εγώ έφαση ομάδα. Ναι, ναι. Εντάξει, okay, καλά θα πάει αυτό. Ο μεγάλος Ρότσα το έγραψε και το τραγούδισε. Το πάω, σ' αγαπάω. Αλήθεια. Πρέπει, είναι φοβερό hit. Θα το βρούμε, θα το βρούμε το πάω, σ' αγαπάω. Λοιπόν, έχει πλάκα επειδή το πρώτο σχόλιο που είχα κρατήσει από τους φίλους που γράψανε στη σελίδα της Kingbet και στη σελίδα του Αλέξανδρου Τσουβέλα για την απόψινή εκπομπή. Είναι ο Βασίλης, ο οποίος... Γεια σου, Μπίλη! Γεια σου, Μπίλη. Άκου τι λέει. Πρώτο μάτς που είδε. Στον Πύργο, ντέρμπι τέταρτης εθνικής Πανηλιακός Πάτρα, Παναχαϊκή φαντάζομαι εννοεί, ναι. Με παίχτη προπονητή Πανηλιακού Χουάν Ραμόν Ρότσα. Νάτος πάλι ο Χουάν. Άκου τι είδε ο τύπος στο πρώτο μάτς. Μάτς το οποίο είναι παίχτης προπονητής ο Ρότσα. Πραγματικά και είναι και ωραίο και το στυλιστικό την πρώτη φορά στο γήπεδο. Καραφλοχετάς που ήταν ο Ρότσα λογικά τότε. Και οι οπαδοί καραφλοχετάδες, τζιν που κάμισο με ζιβαγκάκι από μέσα. Το θυμάσαι γυρισμένο. Φυσικά. Δηλαδή το ζιβάγκο το φοράγαμε και φοράγαμε που κάμισο από πάνω. Δηλαδή το θυμάσαι αυτό το ντύσιμο. Ήξερα εγώ αν ήταν κρύο η πρώτη φορά στο γήπεδο, αν είχε κρύφωνες, μπιτζάμα, την κάλτσα πάνω από την πιτζάμα σαν, ναι, σαν κάποιο μαχητή τη ζωή και το παντελόνι από πάνω. Την πρώτη φορά δεν το ήξερε όμω και αντιπάταγε. Να πήγαινε στο ΑΚΑ. Ναι. Από τη δεύτερη φορά ήξερε ότι στο ΑΚΑ θα τον πιει άσχημα από το κρύο. Οπότε φορά σκελέα λε και είσαι στην Οριστιάδα για να σκοπιάσει. Στο ΑΚΑ οι ρόγε κάνανε έτσι. Είμαστε κι εμεί εδώ. Τι έγινε, πιστόλι. Μοίρασε εγκεφαλικά ναι, με το σεξι ατύχημα ο παδό στο ΑΚΑ. Μπράβο, μπράβο. Και γλωσσοφίλησε έναν διπλανό του ενδεχομένω. Ο Χρήστο γράφει σεζόν 1982-83. Στο Καραϊσκάκι, το πρώτο του μάτς. Ολυμπιακός Λάρισα 0-1 με γκολ του Μαλουμίδη. Ωραίο, ακούγεται ελαστικά Μαλουμίδης. Λοιπόν, πρόσεξε τι λέει ο φίλος. Λέει, είμαι 10 χρονών και τι του έκανε εντύπωση, ρε φίλε. Τι. Προσέξτε ότι είναι 1982-83, προϊστορικές εποχές ναι, τηλεόρασης. Ναι, δραχμές με λεφτά. Ναι, ναι λέει, 10 χρονών, όταν μπήκα και είδα το χόρτο, παραξενεύτηκα που το είδα τόσο πράσινο. Και τι περίμενε. Στη τηλεόραση το έβλεπε γκρι το 82 στην τηλεόραση. Δηλαδή, Μάρτον. Εντάξει, και αμήνας πρόμαυρο είναι αυτά τα τύπου, ξέρεις, πρωτοπασοκική ΕΡΤ που είναι... Ναι, ναι. Μπονόβας αριστερά την μπάλα. Που η κάμερα κάνει glitch ναι. Μόνη της έτσι, ας πούμε. Μπονόβας και ένα 1-0, ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ. Ανοίγει το σκορ ο Ηρακλής. Ηρακλής δόξα δράμα σε 1-0 στο 27ο λεπτό. Μπονόβας και πάλι. Και γιατί το λέω, 5 χρόνια Ηρακλής πάω και 1-0 με Χρήστο Κωστή, λέει εδώ ο φίλος. Ωραίο. Ο παππούς μου με πήρε όλη την καντίνα για να με κάνει γριά. Αν δεν ξέρεις, πιστεύεις ότι υπάρχει μια ανομαλία. Ο παππούς μου θέλει να με κάνει γριά, με πήρε την καντίνα. Είναι η διατύπωση περίεργη, είναι... σαν θεσσαλονικιώτικα ναι, αυτό. Ναι. Όντως, ναι. Σηκώθηκα στην goal of sight του ΠΑΟΚ. Εντάξει, το έχουμε, από τις πρώτες φορές στο γήπεδο το έχω πάθει στο Εθνικός Ατρόμητος που είχαν κοινή έδρα για κάποιο λόγο. Εθνικός και Ατρόμητος, ναι. Κοινή έδρα. Πού? Στο Περιστέρι. Έλα ρε. Είχανε... Κάνανε μαζί τους αγώνες. Στους Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν θυμάμαι γιατί. Περίεργο. Και είχαμε κάτι με τους εθνικούς. Ναι. Και, κάναμε... και πανηγύρισες Ατρομητέως. Ναι, όλη μου οικογένεια. Μάλιστα, πολύ ωραία. Καλά πήγε. Αυτό εδώ το γράφουν διάφοροι. Εδώ πέρα είναι άλλη εξέδρα να το καταλάβετε. Άσε. Εν τω μεταξύ είστε στο γήπεδό σας. Δεν είχα αυτό είναι το χειρότερο. Σύλλο μπορεί να φας παντού, δεν είναι. Πολύ σωστά. Ο φίλος ο Στάτης λέει Ολυμπιακός United το 2001 στο ΑΚΑ. Ωραία. Έχω καταφέρει να πείσω τον Παναθηναϊκό πατέρα μου ότι πρέπει να πάμε σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Καταφέρνουμε και βρίσκουμε εισιτήρια. Έχει τρελαθεί ο τύπος στα δύο Ολυμπιακός United το 2001 και δίδυμη πύργη. Είναι το μάτς το οποίο αναβλήθηκε. Άβολο, ναι. Ναι, ναι, είναι το μάτς το οποίο αναβλήθηκε. Την επόμενη μέρα πια παίξει Παναθηναϊκός Σάλκη ανήμερα 11. Ό,τι έκανε ο Παναθηναϊκός τότε είχε μια καταστροφή. Που δεν αναβλήθηκε ναι. Και το επόμενο ήταν με Ολυμπιακό, όντως. Ναι. Ο Θεολόγης γράφει στη πενταήμερη. Άκου τώρα τι έκανε ο τύπος. Πρώτη του μάτς σε γήπεδο είναι. Έχει πάει πενταήμερη τρίτη λυκείου από Ηγουμενίτσα σε Θεσσαλονίκη. Καλά πήγε. Καταλαβαίνετε τώρα τι κατάσταση επικρατεί. Και λέει, τι θα κάνουμε στην πενταήμερη, τι είναι πιο λογικό που είμαστε στην πενταήμερη, είμαστε όλοι πολύ ψύχρεμοι εξάλλου. Και δεν επικρατούν εντάσεις στην πενταήμερη, όλοι είμαστε πολύ cool. Ξυπνάς με Μακρόπουλο 17,5 χρονών και μυρίζεις ουίσκι. Και λέει, πήγανε σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, όλοι πενταήμεροι. Και λέει, εισιτήρια μας δώσανε από ένα προπό στη θύρα 4. Άκου πρώτη φορά εκεί που θα δεις πάω κάρι στη 4. Σου μένει αξέχαστο αυτό, έτσι. Πολιτισμικό σοκ. Λέει, καθόμασταν σαν παρθένες και πολύ καλά κάνανε. Και αυτό είναι εδώ και μας το γράφει. Και καλά, ναι. Αλλιώς, ακούστε να σας πω ότι έχει πάρει... Ναι, 1-4, Τζιοβάνι Έλμπερ, παρέα με Τσούβι.
Ο αδερφός μου. Τα τρώγαμε έτσι τα μπαλάκια. Ήμουν εκεί στην Εθνική. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ναι. Μετά κέρδισε ο Παναθηναϊκός εκεί. Αλλά με Σαραβάκο. Ευπαθή ομάδα. Συνεχίζουμε. Πραγματικά, ευπαθή ομάδα. Εμεί συμβάζουμε τώρα σε κοιτάω, σε ξανακοιτάω. Ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο το νέο. Θα τα βρει στο YouTube. Εγώ είπα ένα θεοφίλε από τον Νικολάηδη, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, ένα άλλο φίλο γράφει που το λένε κι άλλοι αυτό. Ότι τι σου κάνει εντύπωση να είσαι μικρό και πα γήπεδο πρώτη φορά. Σε σύγκριση με την εμπειρία που έχει μέχρι τότε. Λέει 4 χρονών περίπου, βλέπει, έχει πάει να δει Άρη ΑΕΚ, τελικό κυπέλου μπάσκετ στο ΣΕΦ. Κύπελο, ναι, τελικό κυπέλου. Τελικό κυπέλου. Άρη ΑΕΚ, ναι. Πω, τι είχε γίνει. Και λέει, για να καταλάβει ότι ξεκίνησε ο αγώνας, περιμένει το speaker να μιλήσει. Ο αγώνας ξεκινάει. Ναι, εκεί καταλαβαίνεις. Είναι τέλειο ότι πρώτη φορά βλέπεις χωρίς να ακούς περιγραφή, άμα είσαι μικρός. Εννοείται. Και τι γίνεται. Εννοείται, αν δεν ήταν αυτός να λέει, και ο άλλος κάτω που έχει το μικρόφωνο, έχουμε time out. Σόπα ρε φίλε, νόμιζα ότι φύγαν όλοι για τουαλέτα, ότι τους είχε πάει αίμα, δηλαδή φύγανε και οι 10. Αυτό είχε ατονίσει λίγο αυτή τη συνήθεια του, έχουμε time out. Το λέει, το λέει. Το λέει. Απλά τώρα δεν πάμε γήπεδο να το... Σωστό. Να το ακούσουμε. Σωστό. Διαζώσεις που λέμε. Τα εκ των ουκάνε. Λοιπόν, κάπου λέει στο 91-92 λέει ο Κώστας, πήγε πρώτη φορά γήπεδο, Πανηλιακός Καλαμάτα. Ωραίο ψύχρεμο μάτς. Με οδοφράγματα στο τρένο, πετροπόλεμο και άλλα ωραία. Έχει προηγηθεί, συγγνώμη, το Καλαμάτα Πανηλιακός. Μια φορά! Όπου έπεφταν γκλάστρες από τα μπαλκόνια και έπαιξε κυνήγι στο νεκροταφείο. Κυνήγι στο νεκροταφείο, δηλαδή ό,τι τι. Θα σας θάψουμε για τα λοιπά, προφανώς. Εσύ με ποιος είσαι, εγώ είμαι εδώ μένω. Στο νεκροταφείο, να τρέχουν όλοι. Έχει πλάκα πάρα πολλοί φίλοι, λένε και αυτό το οποίο είναι επίσης. Πρώτη φορά που πας στο γήπεδο, ότι σε σοκάρει ότι μπορείς να ακούς τόσες κακές λέξεις γύρω-γύρω, να τις λέει ο κόσμος. Ρε εσύ, είναι πολύ άβολο αυτό. Άμα είσαι μικρό, ενθουσιάζεσαι, λες, πω, άκου τι είπε τώρα αυτός, δεν ναι, ας πούμε. Θα το κάνω με, ξέρεις, θα κόβω τις λέξεις, κάνε εσύ το μικρό του παιδάκι, έχεις κάτι που είναι έτσι τα παιδάκια. Εντάξει. Πώς να κάνω το μικρό παιδάκι, ρε Τσουβέλα. Λάιτσμαν, Λάιτσμαν, πέταγε, να θα σου κάνω. Άνω! Έλα πάνω! Και αυτός δεν παίρνει το μικρό και του κάνει και ο μικρός έκανε... Το κόσου, τι θέλει το κόσου! Να μην το ξαναπάρει στο γήπεδο! Αυτό είναι φοβερό το πώς αλλάζει, το πώς μιλάνε οι μεγάλοι όταν είσαι μικρός και πας γήπεδο. Ναι, βλέπεις έναν κύριο δίπλα πρώτη φορά στο γήπεδο, λες εντάξει. Ναι, έχει σου κάνει εντύπωση αυτό και εγώ το θυμάμαι. Και κάνουν αυτό το σπριντάκι, πώς κάνουν στην Boca Juniors όταν μπαίνει γκολ που κάθεται πάνω και κατεβαίνουν. Κάνουν ρεμ, άνω ραμ, ειδί, άντε, τι, από εκεί πέρα. Λέει από εκεί πέρα στο τέλος. Δεν ξέρω πού αποσκοπείται από εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό που είπες πριν με το εθνικό. Γιατί βρήκε αυτό, μονάχα, πάμε. Κοίτα, ή μπορεί να σου ευχαριστήσω, παιδάκι, να γουστάρει πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εμείς τότε ακούγαμε κασέτες του Βρομήλου, ας πούμε. Έπαιζε Βρομήλος, ναι. Αυτό. Ναι. Το οποίο δεν μπορούσε να το επαναλάβει μέσα στο σπίτι σου, επειδή θα έτρωγε φάπα. Και ξαφνικά πα στο γήπεδο και μιλάνε όλοι έτσι. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Θα έλεγα ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο, δύο μήνες. Είναι ανοιχτό. Δηλαδή η γνώση, ξέρεις, διαχέεται. Οι όμορφες λεξούλες και ο ρομαντισμός συστατικά στοιχεία του παιχνιδιού. Δηλαδή, καλά, εντάξει. Λοιπόν, φίλος γράφει περίπου αυτό που λες και εσύ. Μάλλον το γράφουν διάφοροι αυτό, ότι έχουν πάει μικροί και έχουν πανηγυρίσει σε λάθος κερκίδα. Ή έχουν πανηγυρίσει και του είπαν: μην μιλήσει εδώ. Ναι. Κάτσε καλά, να δούμε το μάτσα, ας πούμε και τα λοιπά. Απλά είναι μικροί, δεν καταλαβαίνουν. Και πάντα κοιτούσαν μερικοί στο γήπεδο, σε κοιτούσαν. Ρε παιδί μου, πώς καταλαβαίνουν τα σκυλιά ότι φοβάσαι που λένε και γαυγίζουν σε κάποιον που φοβάται. Όταν είσαι από την άλλη ομάδα. Παρένθεση με την πρώτη φορά γήπεδο. Όταν είσαι από την άλλη ομάδα και δεν έχει βρει εισιτήρια και τέτοια, έχει μια ενοχή στη μούρη και νομίζει ότι είναι τα βλέμματα πάνω σου. Δηλαδή είναι ο άλλο έτσι. Το έχω κάνει. Δεν θέλω να πω ομάδα, έχω πάει σε. Έχω πάει κι εγώ. Παιδιά, δεν το ξανακάνω. Αφού τα σηκώτια και τα έντερά μου μη είχαν πιάσει και κάνει. Όχι, εγώ ήταν και χειμώνα. Μην κουνηθεί. Είχα σφιχτεί. Ήταν χειμώνα, είχα το μπουφάνι και το είχα κουμπώσει μέχρι τη μύτη εδώ. Για να μην φαίνεται ούτε στόμα, κατάλαβε. Ήμουν έτσι στα γκολ. Για να μην πανηγυρίσω. Σίγουρα έχει φάει κάποιο σκύλο που σηκώνει και κάνει. Τι κάνανε τώρα. Κάνανε. Και μετά.
Μαχαίρια εδώ. Jim Carrey στο Ace Ventura. Alrighty then. Και το παιδί το δίπλα. Παπά, τι πάθα μας κάνουνε, θυσία. Λοιπόν, ένας επίσης πολύ τυχερός φίλος. Τυχερός, yeah. Άκου τώρα, ποιο ήταν το πρώτο του μάτσο του Σπύρου. 2000-2001, Παναθηναϊκός Γιουβέντους 3-1 στο ΆΚΑ. Είναι 10 χρονών και είναι, λέει, ακριβώς εκεί που βάζει τον κόλο Σόουζα. Τι λες ρε φίλε. Αυτό να είναι η πρώτη σου εμπειρία, επειδή είναι και αυτό που ήταν το ΆΚΑ πίτα. Ναι. Πίτα είναι από αυτό που, το, που πλέον δεν τα βλέπεις. Επειδή ήταν Champions League τότε στους ομίλους, οι ελληνικές ομάδες, που ήταν 80.000 κόσμος μέσα. Οπότε πήγαινε έτσι. Και λέει, η πρώτη εμπειρία ήταν αυτή. Το γήπεδο να τρέμει, εγώ να κοιτάω με δέος, ακόμα και τώρα ένα τριχύλα με αυτό το μάτς. Εντάξει, λογικό άμα το δεις αυτό το πράγμα. Υπέροχη πρώτη εμπειρία, λέει ο Σπύρος, ο θείος μου, φανατικός ΑΕΚτζής, με πήρε συσκευαστή. Με το γκολ με άφησε έναν δίπλα και ανέβηκε στα κάγκελα. Και εγώ λέει δεν τον είχα ξαναδεί έτσι. Δηλαδή. Να αφήσει το παιδί, κάτσε λίγο τώρα εδώ εσύ. Νομίζω δεν του εξήγησε καν, δεν του είπε καν δηλαδή. Απλά το πέταξε το παιδί και έφυγε. Τι έχω κάνει εδώ πέρα, πάτησα κάνα κουμπί περίεργο τώρα. Βγες εκτός πλάου να σου φτιάξουν. Σας παρακαλώ. Μιλήστε κύριε, εγώ θα είμαι μια φωνή. Αποχωρώ! Είναι ντροπή! Είναι ντροπή κύριε Πιτουρά! Εάν σας να ακούγω από τη δικιά σας την ψήρα! Ντροπή σας εδώ πέρα όλοι! Να κάνουμε ερωτικό ντουέτο έτσι, Μάκης Λίσσα Διαμάντη με ένα μικρόφωνο. Ρίχνεις ευθύνες! Να σκέφτεξα εγώ που χάσαμε χρόνια αγάπη. Πρέπει να κάνω Λίτσα, όχι δεν το κάνω. Παιδάκι, δεν σ' άρεσε να το κάνεις. Η παιδάκι Λίτσα Διαμάντη, ρε φίλε. Αυτή είναι η ρόλη σου. Δεν μ' αρέσουν αυτοί οι ρόλοι, λοιπόν. Τι είναι, πάτησα τις μπαταρίες. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω. Ένα, δύο, τρία, τεστ. Θα συνεχίσω να μιλάω. Ναι, συνέχισε. Ω, το φτιάξανε, λοιπόν. Θέλω να το βάλω εδώ, αυτό είδανε. Μην ενοχλεί. Δεν έχει σημα. Λοιπόν... Καλά, τον άφησε Παναθηναϊκός, λέει, πάμε τον πατέρα μου σε αγώνα, Πανιώνιος Παναθηναϊκός Νέα Σμύρνη. Δεν θυμάμαι ποτέ ακριβώς. 0-1 αγώνας και στον γκολ ουρλιάζω στην απόλυτη ησυχία από χαρά και με κοιτάζει η μισή κερκίδα. Αυτό το είχανε πάρα πολύ, δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί ήτανε το μεταβατικό στάδιο, ναι, που καθόντουσαν όλοι μαζί. Και υπήρχε ακόμα αυτό ότι, ναι, «Ω, α, τι άμα μου κάνω να πάω εκεί πέρα». Μου είχε πει ο πατέρας ότι έχει φάει γροθιά από παγκτζή στη λεωφόρο. Δηλαδή... Α, δεν πήγε ο παγκτζής, μην ερήσουμε εδώ πέρα, όχι, μην προκαλέσουμε. Όχι, δηλαδή πανηγύρισε κάποια γκολ της Παναχαϊκής 5-3, ξέρω εγώ, στον okay, ΠΑΟΚ. Και είχε ένα ραδιάκι, ο πατέρας ήταν αυτός που είχε το ραδιάκι και έκανε «Γκολ! 5-3 η Παναχαϊκή» και σηκώνεται 5-3 στον ΠΑΟΚ μέσα, γκακ. Δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, απλά πήγαιναν όλοι να δουν τα παιχνίδια όλων. Πραγματικά. Ακούγομαι ρε Ντέξτερ, μπράβο. 1986 λέει ο φίλος, Παναθηναϊκός Σόφι 4-1 στο ΆΚΑ, Ζάιτς Σαραβάκος Μαγεία, δώρο από πατέρα, σημαίακι με βεντούζα από κάτω. Έτσι, βεντούζα, βεντούζα. Πόσο κλασικό το σημαίακι με τη βεντούζα, ναι, που είχαμε τότε με σημαία ομπάδα. Το βάζαμε εδώ στο μέτωπο. Το βάζαμε εδώ και... Ναι, φυσικά, φυσικά. Πρώτη φορά Ολυμπιακός Πας, μας γράφει ο Στράτος, στα Γιάννενα, Ολυμπιακός Πας Γιάννενα, συγγνώμη, κύπελλο Ελλάδος, 2007, με γκολ του Κοντογουλίδη. Να πας πρώτη φορά γήπεδο για να το φας από τον Κοντογουλίδη είναι λίγο προβληματικό για την μετέπειτα εμπειρία σου. Λάστιχα Κοντογουλίδη. Τα έχω πάρει ήδη. Λοιπόν, έχει ένας φίλος εδώ πέρα μια επίσης μεγάλη εμπειρία, η οποία μπορεί να σε σημαδέψει και ως φίλαθλο και ως άνθρωπο. Ναι. Πρώτη του φορά στο γήπεδο, Παναθηναϊκός, Ατσαλένιος. Ο Ατσαλίνος Δαίμονας, ο Ευθύμης από το Ρεξ Κρου. Ατσαλένιος Κρήτη με καυτό γήπεδο και καλά έχει... Αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι. Παναθηναϊκός Ατσαλένιος, κύπελο 2003, πρώτο του μάτς, του Χρήστου. Ναι. Πρώτη μου φωτογραφία με Δημήτρη Παπαδόπουλο και Ρούντολφ Σκάτσελ. Κρατάω το Ρούντολφ. Ότι πήγε πριν στο γήπεδο και βγάλε φωτογραφία με τον Σκάτσελ. Που ούτε ο Σκάτσελ δεν έχει φωτογραφία. Με φανέλα Παναθηναϊκού δηλαδή. Με φανέλα Σκάτσελ. Ο ίδιος δεν έχει. Έχει όμως με Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ο Γιώργος λέει Ολυμπιακός Αλκμαρ 1-0 με γκολ του Ρωσίδη. Αυτό δεν είναι πολλά χρόνια. Ποτέ είσαι έτσι. Πέρασαν. Διομήδη, δεν είναι λίγα. Δεν μπορώ να ξεχάσω, λέει, το ότι είχα κουβάρι, πανικός κτλ. Γραφικούλιδες οπαδοί της Αλκμαρ που φώναζαν μόνο Αζε, Αζε. Ρυθμικά σε μία γωνιά, ούτε συνθήματα. Τα κουδάκια της αγάπης. Είμαστε φίλοι. Όχι. Φωτιά, γη, νερό, μπαταρία.
Λοιπόν, Captain Planet! Ο φίλος ο Δημήτρης λέει 1979 πρώτη φορά, οπα. 10 χρονών στο Αλκαζάρ. Ξέρω τότε το Αλκαζάρ. Όσοι τα λένε αυτά, είναι εγκάθετοι και θα πρέπει να τρύπονται. Βγάζω το ακουστικό μου και αποχωρώ τώρα. Αυτή τη στιγμή βγάζω το ακουστικό μου και αποχωρώ. Εγώ πρέπει να το πάτησα. Με τον κούλου μου. Λοιπόν. Του κούλου μου. Γελάρι. Ο φίλος ο Νίκος λέει και ο Νίκος 01 το 2005 γουρλής ήμουνα. Καλά πήγε. Καλά πήγε. Έχω φάει και εγώ κηδείες, αλλά οι κηδείες θα είναι άλλη εκπομπή. Α, θα κάνουμε για κηδείες. Μεγαλύτερη κηδεία που έχετε δει, όντως. Οι κηδείες είναι άλλη. Που φεύγεις φουλ ξενερωμένος. Μετά και κάνεις και 3 ώρες να φύγεις. Καλά, και τρως και το βρώμικο που κάναμε από το πρώτο. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ αυτή η ιστορία, την κράτησα. Θέλω να την ακούσεις, επειδή πιστεύω είναι κάτι το οποίο θα σε. Παρακινήσει για βλακίες. Θα σε συγκινήσει. Ναι. Νίκος, μας γράφει 1990, το μάτς είναι Πανερκαδικός Παναχαϊκή. Ωραία. Πανερκαδικός Παναχαϊκή. Πανερκαδικός Παναχαϊκή, να θυμίσω, Πανερκαδικός είναι σοβαρή ομάδα της Τρίπολης. Να το πούμε και αυτό. Είναι και αυτή έτσι όχι. Μεγάλη ομάδα. Περίμενε. Ο Αστέρας δεν ήταν τίποτα. Στα τοπικά ήταν. Ο Πανερκαδικός. Τι αλέφατα ο Αστέρας. Πώς το πες. Τίποτα. Πανερκαδικός. Μόνο. Όλο το Αρκαδία πάνω. Αρκέντια Sports Sites μέσα τα πάντα. Λοιπόν, Αρκαδίες. Άκουρε, ναι. Νίκος, 1990, Πανερκαδικός Παναχαϊκή. Ναι. Θυμάμαι τον διαιτητή. Ναι. Είναι και λίγο αλανιάρης ο Νίκος μας το γράφει. Έλα, Νίκο Αλανιάρη. Θυμάμαι τον διαιτητή, τον βάρεσε ένας Περικλής. 20 δραχμό, δηλαδή. Κάνω και σαν το Γεωργίου, δεν εννοώ. Ενώ το 20 δραχμό το παλιό, το μεγάλο. Που είχε το Περικλή πίσω. Την Ανούλα, μα φίλο, την Ανούλα. Κύριε Γεωργίου, λοιπόν. Λοιπόν, τον διαιτητή τον βαράει λοιπόν με 20 δραχμά και δύο ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής τον πήρανε με φορείο. Ωραία μέχρι εδώ. Ωραία μέχρι εδώ, μου αρέσει. Εντάξει, το 90 σου λέει ο Παναχαϊκός Παναχαϊκή, τι θα κάνει, μπαλέτο, θα χορεύανε. Στο τέλος του παιχνιδιού ακούω τον πατέρα μου να μου λέει «Μπες μέσα στο γήπεδο». Τι? Μα γιατί του λέω. «Ρε μπες μέσα» μου λέει. Και με το που μπαίνω βροχή τα κέρματα στους επόπτες και 6 πιτσιρίκια μαζεύαμε τα λεφτά. Δηλαδή, πιάνετε για παιδική εργασία, κανονικά, δηλαδή, πήγαινε τώρα δίπλα σαν το Βέγκο. Δεν θα ξεχάσω το παγωτό με το παιχνιδάκι από κάτω που πήρα μετά με τα λεφτά αυτά που έβγαλε. Το Lucky Cup, μπορώ να το πω, ας πούμε, γιατί νομίζω δεν υπάρχει. Ένας φίλος διαδίκησε εδώ πέρα, Οκτώβριο του 92, πρώτη φορά στο γήπεδο, εγώ 9 χρονών στο ΆΚΑ και παίζουμε με Απόλλωνα Αθηνών. Ωραία. Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά έχει πλάκα. Απόλλωνας με Κάτσεμπαχ, Ντικουμέ κτλ. Βεβαίως. Κάτσεμπαχ, Ντικουμέ. Είναι στην 9, κερδίζει ο Παναθηναϊκός 4-0. Λέει, βέβαια, έχω χάσει όλα τα γκολ γιατί πρώτη φορά στο στάδιο και τούσα γύρω-γύρω σαν χαζός και ενέλειπα το γήπεδο. Ωραία. Ξαφνικά λέει κοντά στο τελείωμα του αγώνα, ένας κύριος δίπλα μας αρχίζει να βρίζει ένα αποστολάκι. Μισθοφόρε, ρουφιάνε, τσάτσε των γαύρων κτλ. Που είχε περάσει και Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Αποστολάκι. Okay. Ξεχασμένο αυτά, αλλά τότε ήταν πολύ hot το θέμα ότι αποστολάκι. Τι λες τώρα, ποιος φύγκο Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Ναι, ναι, κοροϊδεύεται τώρα. Τον βρίσκουν λοιπόν. Ξαφνικά και βρίζει και τον Αποστολάκι και τον Σαραβάκο αυτό. Και ξαφνικά λέει ο Αποστολάκης, ενώ το παιχνίδι περισσόταν, πηδάει τις διαφημιστικές. Και έρχεται μπροστά στη Τάφρο και αρχίζει να απαντάει στα μιντελίκια με ακόμα περισσότερα, ας πούμε. Ο διαιτής προσπαθεί να γυρίσει τον Αποστολάκη στο μάτς. Δεν συζητάμε για κάρτες και βλακίες το 92. Τότε ήταν εντάξει το 92. Και λέει, εγώ όπως καταλαβαίνεις, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, μη πιστεύοντας τον ηρικό μου ντεμπούτο σαν οπαδός. Του Παναθηναϊκού, όντως, πραγματικά. Εντάξει, είναι. Ιωνικός Ολυμπιακός, είμαστε στο παιχνίδι, πρώτη φορά στο γήπεδο. Ένας τύπος μου έκανε εντύπωση γιατί είχε πάρει ένα λάστιχο με νερό από πολυκατοικία και κατέβρεχε τον Κατεριανάκη. Πάρα πολύ ωραίο. Παπά, δεν ήξερα τι έτσι είναι. Να μεγαλώσει ο Κατεριανάκης. Ο Τζάκι Φασολιά. Δηλαδή τον Κατεριανάκη να τα πιάνει όλα. Άνοιγε μαχαιριώνατε το κούμπο. Ωραίο, είναι τόσο κοντά στη νίκη τα σπίτια στο γήπεδο, δεν το ξέρω. Δεν είχε, μάλλον ένα. Ναι, μπορεί ναι. Να είχε φέρει αντλία, ξέρω εγώ. Επίσης, ωραίο, λέει φίλος ο Γιώργος εδώ πέρα, λέει πρώτο του μάτι σε γήπεδο, φιλικό Ολυμπιακός Ηρακλής 4-3. Ότι ο πατέρας του δεν ήξερε πολλά από το γήπεδο και ήθελε να πάμε μακριά από τη θύρα 7. Λέει, ωραία, από το παιδί, ωραία. Λέει, να πάμε όσο μακριά γίνεται. Ναι. Και η 14 του φάνηκε αρκετά μακριά. Okay. Σημείωση. Εκείνη την ημέρα η 7 ήταν κλειστή για έργα. Ήταν όλοι στη 14. Τι θυμάσαι περισσότερο. Εγώ ξέρεις τι θυμάμαι. Όταν έμπαινα, τα φώτα. Τα φώτα. Όταν ανεβαίνεις στα σκαλάκια και εμφανίζεσαι σιγά σιγά το γήπεδο στο... Ναι, έβλεπες τα φώτα και μετά έμπαινες και σε έπιανε αυτό
το συνέστημα του μεγάλου. Του μεγάλου, ναι, ο ενθουσιασμός. Ναι, ναι. Τι θα γίνει εδώ σήμερα. Και νομίζω δεν το χάνεις ποτέ αυτό στο γήπεδο. Εκεί, δεν εντάξει, είναι όπως στα 5 χρόνια. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, άμα κάνει κρύο, λες, α, πάω, πεθάνω. Θα πήγαινε, α, βρέχει. Έχει ήλιο. Τότε έκανες, θέλω να κάνω έρπινγκ. Από το παιδί του Άριος μέχρι τη τηλεφόρα. Καλά, το συζητάμε. Να σου πω κάτι όμως, δηλαδή για τα 20-25 πόσα θα δώσει για το γήπεδο, mm-hmm. είναι μια εμπειρία η οποία είναι έντονη και ακόμα. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ, λέει, ξέρω ότι είναι λεφτά τα οποία ξέρω να τα δεις για να πας γήπεδο. Να τα δώσεις για να πας ναι. γήπεδο. Ας πούμε, εγώ δηλαδή έχω και φίλο Πανιόνιο και πάω και στην Νέα Σμύρνη στα μάτς και βλέπω μάτς. Που... Βέβαια, όπου μπορείς, αλλά η Αντριάννα πρώτη φορά είχε πάει σε τοπικό. Πολύ, στο Αίγιο. Έπαιζε ένας φίλος της. Ήμουνα η μοναδική, λέει, που δεν φόραζε. Ήμουνα η μοναδική που καθόμουν να ήσυχα. Όλοι έβριζαν. Και ξαφνικά, όπως φεύγω, χωρίς λόγο, έρχεται ένας και μου σκάει μία με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και λέει: μην ξανάρθεις εδώ, κακό γούρι. Προληπτικούλης. Ελάχιστο, αλλά πρώτη φορά. Welcome. Καλώς ήρθες. Αυτό είναι το γήπεδο. Λοιπόν, έχει και άλλο εδώ πέρα. Παναρκαδικός πολύ πράγμα. Παίζει Παναρκαδικός. 1978 λέει ο Νίκ. Παναρκαδικός Κόρινθος, Κυριακή μεσημέρι μετά το φαγητό, οι θείοι μου πήραν την άδεια της μητέρας μου και με πήραν μαζί στο γήπεδο. Ωραίο ότι πήραν άδεια από τη μάνα για να τον πάνε στο γήπεδο 8 χρονών, ας πούμε. Ανέβηκα, λέει, στην καρότσα του αγροτικού. Τέλειο. Ντάτσουν κίτρινο. Ωραίο. Και μαζί με άλλους 10 ξεκινήσαμε από το χωριό. Όταν μπήκαμε, πρόσεξε, το μάτι είναι Παναρκαδικός Κόρινθος, δεν είναι Champions League κάτι στο ΑΚΑ. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι, λέει, όταν μπήκαμε, φοβήθηκα, μη χαθώ, πρώτη φορά είδα τόσο κόσμο. Στον Παναρκαδικός Κόρινθος. Με την είσοδο των ομάδων μου έκαναν ερώτηση με ποια φανέλα παίζει ο Παναρκαδικός. Κλασικά απάντησα λάθος και έφαγα τις φαλιάρες μου από τον μπάρμπα. Περίεργες, περίεργες ιστορίες. Τι είναι αυτό, δηλαδή, τι. Η Παναρκαδικός cool. Τι είναι. Εδώ πέρα είναι Παναρκαδικός. Πρώτη φορά γήπεδο Αστέρας Τρίπολης με Σάλκε, λέει η Δώρα. Πού είναι, Αστέρας Τρίπολης Σάλκε. Τι ήταν αυτό, Ιντερτότο, τι ήταν. Αστέρας Τρίπολης Σάλκε. Μήπως κάνει κάποιο λάθος. Μήπως εννοεί άλλη ομάδα. Κάπου έπαιξε ο Αστέρας. Δεν θυμάμαι αν ήταν Αστέρας με Σάλκε. Δεν έχει παίξει Ευρώπη, αλλά με Σάλκε ναι. Δεν το θυμάμαι. Θεούλης Παππούς με σακούλα από γνωστή αλυσίδα. Τη βγάζει. Πέτει το ψωμάκι. Βγάζει το σαλαμάκι. Βγάζει το τυράκι, βάζει τη μαγιονέζα. Μίστερ Μπίν είναι λίγο. μόνο δεν πήρε την κάλτσα. Τι είχε εκεί πέρα την ατζούγια. Ο Μπίν. Και αρχίζει να τρώει και να βρίζει Γερμανούς που φωνάζει. Α, το διάλογο εδώ πέρα. Να μα κόψει το μυαλό. Τριπολιτσιώτης παππού. Ναι. Γιατί πολύ ρεπρεζέντη Τρίπολη σήμερα. Παίζει Τρίπολη σήμερα. Παίζει. Πολύ εντυπωσιακό. Όχι, εγώ σου λέω, εγώ μπάσκετ εντωμεταξύ επειδή το σκεφτόμουν όταν προερχόμουν. Δεν θυμάμαι πρώτη φορά να πηγαίνω. Πες να έχω πάει μεγάλος, δεν ήμουν και μπασκετικός. Εσύ μπασκετ θυμάσαι πρώτη φορά μάτς κανονικό που έχεις πάει, όχι δεν σου λέω τοπικό ρε παιδί μου. Θυμάμαι Α1 Παναθηναϊκό Sporting. Παναθηναϊκό Sporting κιόλας. Τάφος του Ινδού. Κάτσε ρε. Ναι, νομίζω ήταν τάφος του Ινδού. Αποκλείεται να έχεις προλάβει τάφο του Ινδού μπασκετ. Γιατί, ναι έχω προλάβει. Και Κόμαζετ, ναι έχω πάει. Ναι, έχω πάει. Δεν πήγαινα μόνος με 9-10 χρονών, με πήγαιναν. Είμαι σε χωριό τότε, μου λέω. Ναι, η πρώτη φορά στο γήπεδο σε αγώνα της Εθνικής, κάπου το 10, δύο θέσεις παραδίπλα καθόταν ένας τυπάρας, βλάχος από χωριό, έβριζε. Και έβγαλε σύνθημα πάνω, λέει, στην κακή προφορά. Τι σημαίνει αυτό. Ο διαιτητέ, τη μάνα σου και σήμερα και χτε. Ξέρεις, εκμεταλλεύτηκε την τοπιολαλιά του και δημιούργησε και αυτή είναι η μεγάλη Ελλάδα μας. Αυτό είναι. Ότι αυτά είναι τα μεγάλα brainstorming και μετά όχι, brain drain και κάτι τέτοιο. Εδώ είναι, δε. Ότι τι έχεις, με αυτό θα δουλέψεις. Γιατί και σήμερα και χτε. Γιατί όχι. Είναι λίγο ταμπτάκος. Είναι τα τσερίξω ένα πέναλτι έτσι αυτετελάτο. Ας τραπώ για να ουσάν. Τι βλέπω, μη θελατάξω. Γιατί ξύνεις το κεφάλι πάνω από το καπέλο. Αυτά μας άρεσαν πάρα πολύ εκείνη την εποχή, να το πούμε. Έτσι ένα όταν τρώει ο κόλλο, βγάζει το παντελόνι, δεν το ξύνεις. Και κάνανε οι γονείς μας. Άνοιξε δρόμος για την κωμωδία. Καλά, μην το κοροϊδεύεις. Και αυτά τα βλέπαμε μαζί με τους γονείς, εννοείται. Και τουρκικά μετά. Να πω κάτι άλλο άσχετο. Μπαίνω τώρα στα σχόλια του live. Okay. Και η Κατερίνα έχει αφήσει ένα σχόλιο το οποίο μου αρέσει κάπως. Δεν το είδα. Για ρίχτω. Άρτα, καντέτ,
και τσούβι στο King Bet. Παιδιά, να γίνει. Έχουν την παραγωγή μπάνερ. Άρτα Καντέτ και τσούβι στο King Bet. Από Άρτα ήρθε. Ωραίο να γίνει εδώ πέρα ένα συνθηματάκι. Ακούει η παραγωγή. Ναι, ακούει. Είναι τέλειο ότι είχε αφήσει ο αδερφό σου σχολείο. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο και σε αθλητικά ραδιόφωνα. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ δούλευα στο ραδιόφωνο αυτό. Ως Mr. He και κάτι τέτοια. Α. Το ζούσε, όχι ναι, για πλάκα. Ναι. Περίμενε στη γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Βλέπει καλησπέρα και δεν είσαι εσύ. Έλα, γεια σου, παιδιά. Ο Αλέξανδρος. Θα το πω επειδή το έχει στρογγυλέψει ωραία, μπορώ να το πούμε. Μπορείς να το στρογγυλέψει κι άλλο. Αν... Όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγο. Παρακαλώ. Το έχει στρογγυλέψει, το έχει έκανε μαγιά ο Αλέξανδρος. Ωραία, ωραία. Πρώτη φορά στο γήπεδο με συμμαθητή 2004, Λάρισα Θρασίβουλος. Ναι. 1-0 στο 90 συν σκοράρι του Κυπαρίσης για τη Λάρισα. Ο Θωμάς. Ναι, στη προσπάθεια είναι τρίτη κατηγορία. Και ακούστηκε το σύνθημα στο γήπεδο της Λάρισας, αντίξε το σύνθημα στο τέλος. Έκανε στο γήπεδο να ηχήσει. Να ηχήσει. Κυπαρίσι, Κυπαρίσι. Μ' αρέσει ότι το. Εγώ δεν έχει χύσει, δεν το είπε μια χαρά. Πώ νιώθει όταν είσαι ο Κυπαρίσι και έχει φτιαχτεί ένα τέτοιο σύνθημα. Τι. Έτσι... Ό,τι κάνει στο γήπεδο να ηχεί. Ναι. Αλλά θα ήταν ωραίο ρεαλιστικά να το βλέπει. Ρε, παιδιά! Πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε και κάτι τέτοιο. Ναι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν βλέπω και εδώ πέρα. Ένα φίλο έχει βάλει. Πρώτο μάτς πήδε ζωή του Arsenal West Ham 2-3 στο Highbury. Ρε Αρσέν Βενγκέρ, εσύ. Πάρε μεγάλα. Δηλαδή, τι σφυριά ήταν αυτά, δηλαδή. 1980 λέει ο Κώστας, πάω Ολυμπιακός. Ανεβήκαμε με φίλο να το δούμε και δεν μας άφησαν να μπούμε μέσα. Ήταν ένας χοντρός στην πόρτα και μας έσπρωχνε με την κοιλιά και έλεγε όξο ρε. Τώρα η πρώτη φορά σε εκεί ήταν μέχρι την πόρτα. Που ένας τον έσπρωξε με κοιλιά του και τον πόσταρε με κοιλιά, ας πούμε. Διάβασε το mismatch, μπορώ να πω. Πραγματικά, διάβασε το mismatch. Απόλλων Αθηνών, Βίζας Μεγάρων, πρώτη φορά ο φίλος. Πολύ ωραία. 0-1 στη Ριζούπολη. Μεγάλο διπλό Βίζαντας. Στο τέλος εγώ και ο θείος μου, αφού έφυγαν οι απολυνιστές, ναι. Ήμασταν 6 άτομα και φωνάζαμε «Βίζα, έλα στο λαό σου!» Και ήρθαν και χειροκροτήσανε, λέει. Και να δεν κάνει και βουτιά, έτσι όλοι μαζί. Πανηγυρικά. Όλε! Όλε! Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν τα σχόλια που μας είχατε αφήσει. Είναι πάρα με τις εμπειρίες σας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρώτη φορά στο γήπεδο. Είναι. Είναι. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα νικητής. Το Παναθηναϊκός Χόβεντ είναι 5-1. Ξεκίνησα νικητής. Δηλαδή... Καλά, πήγες και εσύ με τη Χόβεντ, εντάξει. Εντάξει, μπορεί, μου λέγανε ότι αυτό ήταν λίγο. Όχι, ρε παιδιά, λέω. 5 χρονών μου λέτε τέτοια πράγματα. Έχω φάει και κηδείες. Οι κηδείες θέλω να μπουν στην κουβέντα. Ωραίο, μπράβο, βάλαμε τις κηδείες να πω. Θέλω τις ξενέρες. Δηλαδή, θέλω τον ενθουσιασμό, τον αρχικό. Φίλος γράφει ότι ήταν μέσα, νομίζω, Έλμπερ και Κίρστεν Ανατολικογερμανός, αν δεν κάνω λάθος. Χετούλα... Στο γράψε ένας φίλος τώρα. Ναι, Κίρστεν με Χετούλα Μαγκάιβερ. Την αρχή των επεισοδίων, όπως ήταν. Συγγνώμη, λοιπόν, έλεγες, οι κηδείες λοιπόν πρέπει να γίνουν επεισόδιο. Πρέπει να γίνουν επεισόδιο οι κηδείες. Ναι. Δηλαδή, και είναι και στοιχηματικές πλέον. Δηλαδή, καλά, μην γιατί τώρα μην εξετάσουμε, λέει Novibet, live stream. Live stream γιατί το πας στο γήπεδο εσύ. Και έχω σκεφτεί να μπω να κόψω, να ξέρω εγώ, παίζω 5 λεπτά καθυστερήσεις και μπαίνω μέσα. Jibby jab. Δεν πρέπει να κρατήσουν 5 λεπτά. Πάω ταμείο. Είμαι κύριος. Ή να πας στο παιδί σου και να το πετάξεις μέσα. Ακόμα για καλύτερα για την πρόνοια. Ακόμα καλύτερα την πρώτη του φορά. Ναι. Εντάξει, γιατί όχι. Εγώ νομίζω ότι γενικότερα. Βασικά η ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Έστω ότι έκανες παιδί αύριο μεθαύριο, okay. Σε ένα χρόνο ή είχες κάνει 2 χρόνια. Τι ηλικία θα το παίρνεις μαζί στο γήπεδο. Είναι σοβαρή ερώτηση. 18 μηνών. Να μπολιαστεί το παλικάρι. Να τι θα πετάς που πρωτόκρεμε στον διαιτητή. Τι θα πετάω μέσα. Δεν, μ' αρέσει κάτι γερμανικά γήπεδα που θυλάζει. Θα πήγαινε στο παιδί Χριστιανέ μου 18 μηνών στο γήπεδο. 5 χρονών. Λιλιπούτι ο παδό. Πώς όλα τα. Πόσο σε ρωτάω, ρε φίλε, δεν ξέρω. 9 χρονών. Αλήθεια. Τέλειο. Θεωρείς ότι πιο πριν. Εντάξει, θα δει διάφορα που δεν. Ναι, εντάξει, ενώ 9 χρονών το παιδί είναι έτοιμο να βγει στην κοινωνία να ακούσει κάτι χριστοβλαστιμίδια που το λένε στην Κέρκυρα. Πολύ ωραία λέξη. Πραγματικά. Ωραία, και έρχομαι να σε ρωτήσω. Εσύ 8 χρονών. Όχι, και έρχεσαι να... μου παρουσιάζει ένα παιδί μου τώρα. Να φύγει ο τείχος. Ναι, είναι ένα πρόλογο. Και τρέχει. Πατέρα. Τι μου είστε μπουδιά το παιδί. Εγώ φταίω. Δηλαδή. Και, γιατί ήταν πολύ περίεργη εισαγωγή. Εγώ σου λέω, αν το παιδί ήταν 7 χρονών και ερχόταν τώρα εδώ και σου λέγε
τότε στο Αργάσι στη Ζάκυνθο, τι έκανε εκείνη την Αγγλίδα γυναίκα. Τι θα έλεγε. Οπα, ξέσαμε ζώα τα φίδια. Αυτό ήταν το King Best Story. Όχι, θέλω να ολοκληρώσω τον συλλογισμό μου. Ναι. Είπες. Ναι. Είπες. 9 χρονών θα το παίρνει το παιδί. Παρακάτω δεν θα το άφηνε. Όχι. Εσύ. Ναι. Αλέξανδρε Τσουβέλα. Πήγα 5. Α, μπράβο. Όταν ήσουν 8, δεν τον τρελενόσουν. Δεν ήθελε σαν μουρλό να πα γήπεδο και δεν σαβέαν οι γονεί σου. Και έβριζε του γονεί σου. Και ακόμα βρίζω. Που δεν με αφήνουν, ξέρεις. προβλήματα. Παρουσιάζω κάποια προβλήματα. Και ακόμα δεν με αφήνουν οι γονεί μου να πάω στο γήπεδο. Παρουσιάζω. Θέλει ένα πιατίνι αυτό. Κύριε ντροπή, κύριε Ανίτα. Και μου παρουσιάζει τώρα έτσι ένα παιδί με αραιά δόντια να κάνει μιμήσει. Να κάνει τον κούγια το παιδί. Παπα, μπορώ να κάνω φωνούλε, ξέρει με άλλη φωνή. Τι, ναι, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Έχω παίξει μια τριάδα στην Όβιλη. Ψάχνω το σκορ στον Όβιλη. Μάλιστα, και με αυτές τις αποκαλύψεις λοιπόν, ή και όχι. Που, έτσι. Με προσωπική ζωή του γνωστού παρουσιαστή. Γνωστού. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε για απόψε. Αυτό ήταν το King Bad Stories by Novid και για απόψε με το θέμα. Ξέρεις κάτι, πέρασα πολύ ωραία και θα φύγω και θα πάω YouTube να βάλω παλιά γκολ. Σοβαρό λόγο. Παλιά γκολ, Ναι, θα φύγω να βάλω παλιά γκολ. Εμείς είχαμε στην Ορεστιάδα στο θάλαμο έναν pop ναι. που όλο το βράδυ έβλεπε στο λάπτοπ ναι. Από το γήπεδο μέσα κερκίδα, όχι γκολ. Γκολ από κερκίδα. Όχι, συνθήματα από κερκίδα, ρε παιδί μου. Τι ήταν παθναϊκός αυτός και έβλεπε όλη μέρα, όλο το βράδυ μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Κρίμα, γιατί σαν επόπε εκεί είχε πολλές επιλογές. Και πολλές ευθύνες. Αλλά μην το ανοίξουμε. Καλά τώρα αυτό. Σε άλλο. σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Να είστε καλά, ωραία. Θα σα καληνυχτήσουμε λοιπόν. Μέχρι την μεθεπόμενη Παρασκευή, που θα ξαναπούμε, σα χαιρετάμε. Οδηγίες χρήσης έχουμε. Την Παρασκευή που έρχεται, αυτό πήγα να πω εδώ στην KingBet, έχει οδηγίες χρήσης το stand-up του κ. Τσουβέλα με φανταστική επεισοδιάρα με θέμα ξύλο. Είναι δεν είναι spoiler, σας το λέω να το ξέρετε. Το θέμα είναι ξύλο και πώς να το αποφύγεις. Οδηγίες χρήσης από τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Έχει μέσα και περιστατικό σε γήπεδο. Ναι, προσωπική ιστορία. Που, σαν αυτά που λέγαμε. Καλό βράδυ λοιπόν από εμάς. Για χαρά. Μέχρι με την επόμενη Παρασκευή. Ήταν το King Bet Stories. Bye, Don't Bet! Ναι! Γι' αυτό μην το ξεχνάτε, είναι ωραίο, είναι αμερικάνικο.